σοκ στην κοινωνία της Μυτιλίνης προκάλεσε η είδηση πως 19χρονη Ελληνίδα μοντέλο συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ να μεταφέρει κοκαίνη. Η νεαρή γυναίκα είναι κόρη αστυνομικού. Το 19χρονο μοντέλο, που κινδυνεύει ακόμα και με ισόβια γιατί στην κατοχή της βρέθηκε φάκελος με 2,6 κιλά κοκαίνης αξίας 310.000 ευρώ, κατάγεται από τη Μυτιλίνη. Βράβευση από την Επιτροπή της Πολιτικής Ιντερνασιονάλε με το βραβείο του πολιτικού σθένους έλαβε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Αν θεωρούσα αυτό το βραβείο ως προσωπικό βραβείο, θα έλεγα ότι μου το απονείμεται, επειδή ήμουν συχνά δυσάρεστος και θέλετε να με ενθαρρύνετε να συνεχίσω έτσι. Ωστόσο, ξέρετε, χωρίς την στήριξη του ελληνικού λαού, έτσι όπως εκφράστηκε σε διαδοχικές αναμετρήσεις, δεν θα βρισκόμουν σήμερα σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Οι δοκιμασίες, ιδιαίτερα το πρώτο διάστημα, ήταν μεγάλες και δύσκολες. Θέλω έτσι να σας εκμυστηρευτώ, μιας και αναφερθήκατε στον Κρέοντα και στην Αντιγόνη, εγώ να πιάσω ένα άλλο μυθικό πρόσωπο και να σας πω ότι, βλέποντας από μακριά τώρα αυτή τη μεγάλη εμπειρία, θαρώ πως πολλές φορές βρισκόμουν και εγώ ο ίδιος μέσα στον μύθο του Οδυσσέα, που είπε στους συντρόφους του να τον δέσουν στο κατάρτι προκειμένου να μην αντιδράσει ακούγοντας το τραγούδι των Σιρήνων. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη είχε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Για εμάς είστε πάντα ένα παράδειγμα προς μίμηση, διότι αντιμετωπίσατε στην αρχή της ετίας σας μια πολύ μεγάλη, μια οξέτη κρίση. Καταφέρατε όμως, ακολουθώντας μια πολιτική αυστηρή αλλά ταυτόχρονα προσιλωμένη στο στόχο, να οδηγήσετε την Κύπρο στην έξοδο από τα μνημόνια και να έχετε, και όπως βλέπω τελευταία, εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Οπότε αυτό το οποίο πετύχατε στην Κύπρο, δυστυχώς εμείς ακόμα στην Ελλάδα δεν το έχουμε πετύχει, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε πολλά μαθήματα από την κυπριακή εμπειρία, ώστε σύντομα, ελπίζω και για μας, να τελειώσει αυτή η περιπέτεια. Και με την ευκαιρία αυτή να σας ευχηθώ και πάλι κάθε επιτυχία στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές. Γνωρίζετε την προσωπική μου εκτίμηση, το σεβασμό μου και την στήριξη την οποία παρέχει η Νέα Δημοκρατία σε εσάς προσωπικά, στους αδερφούς μας Κυπρίους, στην αντιμετώπιση του μεγάλου εθνικού ζητήματος, και χαιρόμαστε πολύ που σας υποδεχόμαστε για άλλη μια φορά στην Αθήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πρόεδρε μου, αγαπητέ μου Κυριάκο, δεσμοί μας ανάγονται σε μια μακρά περίοδο. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Θέλω να ελπίζω και να πιστεύω ότι και η Ελλάδα μπαίνει πια σε έναν δρόμο που οδηγεί στην έξοδο από τα πολλά διέξοδα που η κρίση προκάλεσε. Αυτό που έχει σημασία είναι όντως να υπάρξει μια συνέπεια στις πολιτικές που ακολουθούνται και στις προσπάθειες που καταβάλλονται προκειμένου να υπάρξει τόλμη